Κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, 3 λεπτά έχετε συνέντευξη. Καταρχάς να πω τι είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε παρόντος και βουλευτές της αντιπολιτεύσεως για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, έτσι. Στις 21 πρώτου του 2019, επί κυβερνήσεως κυρίου Τσίπρα δηλαδή, η τράπεζα Α, που είναι ο βασικός πιστωτής, μέσω της εταιρείας KPMG, έλαβε τις πρώτες μη δεσμευτικές προσφορές για τα ναυπηγεία Ελευσίνος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου του 2019 ως άγονη. Δηλαδή δεν βρέθηκε κανένας επενδυτής που προσκόμισε τελικώς λεφτά, proof of funds όπως λέγονται, που να θέλει να πάρει αυτά τα ναυπηγεία με την παρούσα κατάσταση που αυτά τα ναυπηγεία έχουν, παρά τις προτάσεις κουρέματος των πιστώσεων και από τις τράπεζες και από τα ασφαλιστικά ταμεία ως προς τις προς αυξήσεις και τους, και τους τόκους, αλλά και ως προς την, τα χρέη στην εφορία. Δηλαδή ενώ, προσέξτε, σας μίλησα πριν για ένα χρέος που ενδεχομένως ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Βγήκε η τράπεζα με την KPMG, παρουσίασε μια πρόταση, χοντρικά το λέω, κοντά στα 100 εκατομμύρια, σημαντική μείωση του χρέους, 200 εκατομμύρια σχεδόν μείωση του χρέους. Δεν βρέθηκε κανένας που να προσήλθε για να δώσει χρήματα να συνεχίσει αυτό το ναυπηγείο τη λειτουργία του. Άρα να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Δεν μιλάμε για κανένα πράγμα για το οποίο γίνεται σκοτωμό στον πλανήτη που θα το πάρει. Τώρα, πάμε στο σχέδιό μας. Σας είπα ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ενδιαφέρον της εταιρείας Onex. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση χρησιμοποίησε αυτή την εταιρεία στα ναυπηγεία Σύρου. Βλέπω εδώ και τον συνάδελφο από τις Κυκλάδες που το ξέρει. Όταν παραλάβαμε εμείς διακυβέρνηση, είχε περίπου κολλήσει αυτή τη διαδικασία, αλλά με πολύ στενή συνεργασία και με την εταιρεία και με τους εργαζομένους, τα προβλήματα που είχαν ανακύψει τα λύσαμε. Ξέρετε ότι έγινε μεταβίβαση του ναυπηγείου οριστικά στην Onex τον Νοέμβριο. Έχει παρουσιάσει εκπληκτικά αποτελέσματα στη Σύρο. Να πω, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας υπό τη διεύθυνση της Onex είχε ένα τζίρο το ναυπηγείο Σύρου περίπου 22 εκατομμύρια. Το δεύτερο χρόνο ξεπέρασε τα 35. Οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν στη Σύρο. Όχι μόνο δεν χάθηκαν θέσεις εργασίας, αλλά αυξήθηκαν. Οι παραγγελίες είναι συνεχείς. Σήμερα που μιλάμε στη Σύρο, σήμερα έτυχε, τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, έχουμε τα ναυπηγεία του Ισραήλ, τα οποία κάνουν joint venture συνεργασία με τα ναυπηγεία Σύρου και την Onex για κοινές ναυπηγήσεις. Και έχουμε σήμερα 70 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν σε συνεργασία σήμερα στη Σύρο για το πώς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την άνοδο της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Άρα αυτό που λέτε ως αγωνία να πάρει μπρος την ναυπηγική βιομηχανία, εμείς το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχει πάρει μπρος και γίνεται. Και για να το πω ολόκληρο, για να μην φανεί ότι καπηλεύομαι των προηγουμένων, και εγώ δεν θέλω να κάνω αυτά που μου κάνανε εμένα με την υγεία και τους ανασφάλιστους τους, που το δικό μου νόμο τον παρουσιάζει σαν δικό τους. Να πω λοιπόν ότι είχε συμβάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που είχε κολλήσει και το ξέρουν οι ιδιοκτήτες και τα είπαν και δεν είχαν να επανέλθω τώρα. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια διακυβερνητική συνεργασία σε αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο ίδιος επενδυτής, η Onex, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον με την ίδια διαδικασία, δηλαδή μέσω της δικαστικής προσφυγής και μέσω της δικαστικής απόφασης της τελικής μεταβίβασης του ναυπηγείου με λειτουργία στην εταιρεία Onex. Υπό τους όρους θα κρίνει το δικαστήριο και τις προτάσεις που θα παρουσιάσουμε στο δικαστήριο όλοι οι πιστωτές. Προσέξτε τώρα, το θέμα αυτό ετέθη από τον κύριο Πρωθυπουργό ως ενδιαφέρον της Ελλάδος στον πρόεδρο Τραμπ στη συνάντησή μας στο Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές Ιανουαρίου. Ορίστηκε ο ομόλογό μου υπουργός κύριος Wilbur Ross ως άνθρωπος που θα εξετάσει αυτό το ζήτημα και ήδη υπάρχει ζωηρό αμερικάνικο ενδιαφέρον, αμερικανική κυβέρνηση για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Δεν θέλω να πω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί καλό είναι αυτά να ανακοινώνται όταν τελικώς κλείνουν. Πάντως σας λέω, το ενδιαφέρον της αμερικάνικης κυβέρνησης έμπρακτα είναι μεγάλο. Προσέξτε όμως, και θέλω αυτό να σας το πω για να καταλαβαίνουμε τι μου λέτε και τι σας λέω. Τα ναυπηγεία Ελευσίνος δεν ανήκουν στο δημόσιο. Δεν είναι διαδικασία που εγώ μπορώ να κάνω διαγωνισμό, γιατί δεν μου ανήκουν. Τα ναυπηγεία Ελευσίνος ανήκουν και σήμερα σε έναν ιδιώτη. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο οποίος χρωστάει. Αλλά αν εμείς πάμε να εκτελέσουμε στον ιδιώτη για τα χρέη τους, κλείνουν τα ναυπηγεία. Απολύονται οι εργαζόμενοι. Άρα εμείς δεν έχουμε ως πρώτη επιλογή αυτήν.
Γιατί εμείς συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να διατηρηθούν οι θέσεις εργαζομένων. Άρα, πώς ξεκινάει η διαδικασία? Την έναρξη της διαδικασίας την έχει στα χέρια του ο κ. Σταβουλάρης, ο νυν ιδιοκτήτης. Ο οποίος ή θα βρει χρήματα για να πληρώσει τα χρέη του και να προχωρήσει να φυγεί από τον κ. Σταβουλάρη, εάν βρει, δικά του είναι καλώς γνωρίσει, ή αν δεν βρει, θα πρέπει να ακολουθήσει το κυβερνητικό σχέδιο που είναι το ίδιο, παραλαμβάνω, της Σύρου, δηλαδή η μεταβίβαση των μετοχών των αφηγείων σε μια ενδιάμεση εταιρεία, όπου μαζί με τους πιστωτές θα πάμε στο δικαστήριο, θα βγει η δικαστική απόφαση και θα συνεχίσει με λειτουργία από την Όνεξ μέχρι την τελική μεταβίβαση. Να σας πω ότι για αυτό το σχέδιο, που επαναλαμβάνω, για να ξεκινήσει, πρέπει να υπογράψει ο κ. Σταβουλάρης. Εάν δεν υπογράψει ο κ. Σταβουλάρης, το λέω, θέλω να είμαστε όλοι εδώ πέρα συνεννοημένοι. Τα ναυπηγεία θα κλείσουν και οι εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Διότι η περίπτωση να ανανεώνουμε διαρκώς τα συμβόλαια του πολεμικού ναυτικού και να πληρώνει το κράτος για να μένουν ημίκλειστα ή μη ανιθέτα ναυπηγεία, χωρίς το ναυτικό να παίρνει και τα επιλακά τους που θέλει στην ώρα τους, μόνο και μόνο για να λέμε όλοι πόσο αγαπάμε τα ναυπηγεία, δεν υπάρχει. Θέλω να είμαι σε αυτό ξεκάθαρος. Περίπτωση παράτασης θα μπορούσε να υπάρξει σε ποια περίπτωση, εάν ξεκίναγε η εφαρμογή ενός σχεδίου και μπορούσαμε να εγγυηθούμε στο πολεμικό ναυτικό ότι από εδώ και μπρος θα μπορούσε να εμπιστευτεί ένα χρονοδιάγραμμα και να παραλάβει τα πλοία του. Αλλά μένει το πολεμικό ναυτικό εις το δυναικές να πρέπει να πάρει πλοία, να μην τα παίρνει, να τα χρειαζόμαστε τα πλοία, να πληρώνουμε και τα ναυπηγεία να υποκρινόμαστε ότι δουλεύουν. Αυτό, αγαπητές συνάδελφε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και θέλω τώρα να είμαι ξεκάθαρος. Εφόσον ο κ. Σταβουλάρης όμως υπογράψει και ακολουθήσει το μοντέλο της Σύρου και πάμε σε αυτό που σας είπα, εργαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά για να προχωρήσουν τα ναυπηγεία σε λειτουργία ενδιάμεση, όπως έγινε στη Σύρο, και με τελική μεταβίβαση. Τώρα να πω και ένα τελευταίο που σας ενδιαφέρει. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, έχει όμως σημασία για τους εργαζόμενους. Είναι πολύ ενδιαφέρον ακριβώς, γι' αυτό σας αφήνω. Απαράβατος όρος που έχει θέσει η κυβέρνηση προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή είναι ότι στην ενδιάμεση αυτή λειτουργία θα πρέπει να βάλει χρήματα τα πρώτα για την πληρωμή των μισθών των εργαζομένων, περίπου 18 εκατομμύρια σήμερα. Αυτά πρέπει να πληρωθούν αμέσως, στην ενδιάμεση περίοδο, πριν τη μεταβίβαση, για να πάρουν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους. Και θα μείνει στην τελική μεταβίβαση, όπως έγινε στη Σύρο, να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Γιατί έχουν να πάρουν και άλλα χρήματα στη συνέχεια. Και να βάλει ο επενδυτής χρήματα αρκετά, υπολογίζουμε περίπου 15 εκατομμύρια, για να μπορέσουν τα ναυπηγεία Ελευσίνων να ολοκληρώσουν τις δύο τορπιλακά τους του πολεμικού ναυτικού όπως έχουν δεσμευτεί. Ξέρετε ότι έχουν συμβόλαιο για άλλα δύο, εάν είναι συνεπείς τα ναυπηγεία στις υποχρεώσεις τους, και αυτό είναι άλλο ένα περιουσιακό στοιχείο των ναυπηγείων. Αλλά πρώτα πρέπει να ξέρει το ναυτικό ότι θα πάρει το πυλακά τους του έτοιμες, αξιόμαχες, όπως χρειάζεται το ναυτικό μας για λόγους που κι εσείς γνωρίζετε και καταλαβαίνετε. Άρα, συγκεφαλαιώνω και κλείνω. Εάν ο κύριος Σταβουλάρης υπογράψει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αναλαμβάνουμε εμείς τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Onex, την υποστήριξη της ελληνικής κυβερνήσεως και το επιτυχημένο παράδειγμα της Σύρου, να κάνουμε μια συμφωνία που θα τύχει δικαστικής έγκρισης και προστασίας και που θα εξασφαλίσει την συνέχεια της λειτουργίας των ναυπηγείων με πληρωμή των δεδηλωμένων των εργαζομένων και ικανοποίηση της παραγγελίας του πολεμικού ναυτικού, και μετά να έχουμε ένα λαμπρό μέλλον των ναυπηγείων, γιατί με αυτό θέλω να κλείσω. Όλο αυτό που λέμε τώρα είναι η διαχείριση μιας μίζερης κατάστασης. Χρέη, υποχρεώσεις, δικαστήρια. Εμείς δεν βλέπουμε έτσι το μέλλον της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την επισκευή. Η Ελλάδα με το παράδειγμα της Σύρου απέδειξε ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Και ξέρετε, είναι κρίμα. Μόνο οι Έλληνες πλειοκτήτες ξοδεύουν το χρόνο παγκοσμίως για ναυπηγική επισκευή περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, στην Ελλάδα δεν έρχονται ούτε τα 170 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν με αναγεννημένη την Ελευσίνα, όπως και τη Σύρο, να ανταγωνιστούμε στα ίσα τα άλλα ναυπηγεία της Μεσογείου, στην ναυπηγική επισκευή. Τα ναυπηγεία της Ελευσίνος δεν θα στηρίζονται στα κρατικά συμβόλαια, δεν θα στηρίζονται στο πολεμικό ναυτικό, θα στηρίζονται στην ιδιωτική αγορά που έχει πολύ περιθώριο και πολλά πλοία και που πράγματι, όσο το είπατε, οι εργάτες των ναυπηγείων έχουν μεγάλη τεχνογνωσία, καλή φήμη και πλέον όλοι δουλεύουν ανταγωνιστικά. Γιατί για πολλές δεκαετίες, να ξέρετε και με αυτό
να το καταλάβουμε όλοι, έχουμε και εμείς ευθύνες μας, ενός λαού στο σύνολο. Γιατί φτάσανε όλα μας τα ναυπηγεία να χρεοκοπήσουν. Θα προσπαθούμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια ανταγωνιστική βιομηχανία. Ναυπηγεία υπάρχουν και στην Κροατία, ναυπηγεία υπάρχουν και στην Τουρκία, ναυπηγεία υπάρχουν και στη Βουλγαρία, ναυπηγεία υπάρχουν και στη Ρουμανία. Άρα όλοι θα τα ξέρουμε ότι δουλεύουμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και πρέπει να παρέχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, όπως προς την ποιότητα και όπως προς το κόστος. Αλλά επαναλαμβάνω, η επιτυχία, η μεγάλη επιτυχία των ναυπηγείων Σύρου αποδεικνύει ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όπως το κάναμε στη Σύρο, πάμε να το κάνουμε και στην Ελευσίνα. Ευχαριστώ πολύ.